περισσότερο να φας. Σου έφτιαξα τα αγαπημένα σου φυταράκια. Περνάς για επιδιάρκεια του φαγητό. Έτοιμα τα φυταράκια. Σε πήρω Αντώνη! Αντώνη! Καλησπέρα σας. Οι άνθρωποι που περνάνε από αυτήν την αίθουσα είναι συνήθως άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Η ζωή τους δεν διαφέρει και πολύ από τη δική μας. Κι όμως κάποια στιγμή δρασκελίζουν το κατώ που χωρίζει την πραγματικότητα από τη φαντασία και ξαφνικά μετατρέπονται σε θηρία, σε δράκους και σε τέρατα. Η ιστορία που θα σας αφηγηθώ απόψε είναι η ιστορία μιας απλής νοικοκυράς. Ο άντρας της φρόντιζε αυτήν και αυτή με τη σειρά της φρόντιζε το σπίτι της και τα παιδιά της. Η ηρεμία, η ασφάλεια και η ευτυχία της ρουτίνας. Μόνο που η ευτυχία αυτή πολλές φορές βασίζεται σε δυσκολίες που κρύβονται, σε αλήθειες που δεν λέγονται. Ώσπου κάποια μέρα, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, πέφτει ένα φως και σε διπλώνει. Δεν είσαι μόνος. Έχεις εμάς τα παιδιά σου. Θα κατά ψέματα, άμα χάνει το σύντροφό σου. Θα σχολιάσουμε στο δεύτερο. Να σας αφήσουμε καλύτερα να πας σπίτι. Ερθείτε μαζί. Να φάμε το ψάρι όπως συμβαίνει. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, αλλά και οδυνηρό. Ξέρω πόσο τον αγαπούσες. Όχι μόνο εκείνον, Δήμητρα. Και σένα και τα παιδιά του. Και αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολο αυτό που πρέπει να σας πω. Η βιοτεχνία πήγαινε για χρεοκοπία. Και δυστυχώς ο Αντώνης δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Η επιχείρηση είναι καταχρεωμένη.
Το σπίτι έχει υποθηκευθεί. Μαμά! Δήμητρα! Ωραία. Μείναμε στον δρόμο και τάξη χωρίς δουλειά. Εδώ χανόμαστε και είσαι μόνο τον εαυτούλη σου. Μην κυφέρω εμένα με ξυλάρισα. Ναι, μαμά. Πάνε, παιδί μου, σβήσε αυτό το τσιγάρο. Με ενοχλεί. Κουβέντα. Ούτε εσύ στο Γιώργο, ούτε εσύ στον Τάκη. Αύριο θα δω το δικηγόρο. Μα καλά, είχε τόσο σοβαρά προβλήματα ο μπαμπάς και δεν σου είπε ποτέ τίποτα. Και δεν θα του το συγχωρήσω ποτέ. Όλα τα μοιραζόμαστε. Αν αισθανόσουν πραγματικά παιδί σου, δεν θα με κοροϊδεύατε με τον τρόπο που με κοροϊδέψατε. Ρε, εσύ είσαι τεφεντικό, δεν έφτασε. Πλάκα μου κάνεις. Αφεντικό σε τι. Ξέρεις πόσα γραμμάτια διαμαρτυρημένα έχουμε φτάσει. Πόσες λιγμένες επιταγές. Μέχρι και έξωση μας κάνανε σήμερα το πρωί. Δεν καταλαβαίνω. Να είμαι μέσα στη δουλειά και να μην ξέρω τίποτα. Εγώ από το δικηγόρο τάμε. Στορκίζομαι. Ο συγχωρεμένος δεν μου είχε πει τίποτα. Αν με δεις θα βούταν ο συγχωρεμένος λιγάκι παραπάνω, δεν θα έφτανε σε αυτά τα χάλια που έφτασε. Μόνο εσύ μπορείς να σώσεις τη βιοτεχνία μας. Θα βοηθήσουμε όλοι, θα κάνουμε ό,τι μας πεις. Είσαι το μόνο στήριγμα που έχουμε. Έχω έτοιμο και το τριεξούσιο. Δεν μένει τώρα να το υπογράψουμε. Γιώργο, ο γάμος με την Νίκη δεν μπορεί να γίνει τώρα σύντομα. Το καταλαβαίνω. Αφού έχουμε πέμπτος. Μας βρήκε μεγάλη συμφορά, παιδί μου. Η βιοτεχνία του άντρα μου χρεοκόπησε. Σου τάξαμε ένα χρηματικό ποσό για να ανοίξεις δικό σου μαγαζί. Και ένα σπίτι. Μα τι λέτε, κυρία Δήμητρα. Εγώ την Νίκη την αγαπάω. Το ξέρω, παιδί μου. Γι' αυτό στεναχωριέμαι. Γιατί δεν μπορώ να είμαι συνεπής. Αλλά θα σας δώσω ένα κτήμα που έχω στην Κρήτη. Μόνο σε παρακαλώ να μείνει μεταξύ. Έλα ρε, μην είσαι έτσι. Άλλαξαν όλα από μια στιγμή στην άλλη. Μη στεναχωριέσαι. Θα δούμε, μωρέ. Όλα θα πάνε καλά. Με το χτύπημα που μας δίνει μόνος, κάτι θα κάνουμε. Θα το πουλήσουμε, θα έχουμε λεφτά. Κάπως θα δουλέψουμε, μωρέ. Τι υπομονή, με θεμένη δουλειά. Το σπίτι το παίρνει τράπεζα. Όλοι με κυλιγάνε. Μιζέρια. Καταλαβαίνεις, μιζέρια. Εδώ χανόμαστε και εσύ τρία απλά και κάθομαι. Στην υγειά σου, Δημήτρα. Να ζούμε να τον θυμόμαστε. Πέρασαν κιόλας 40 μέρες. Είμαστε μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια. Και αυτό μου δίνει κουράγιο. Θα μας χωράσουν σε πατέρα. Όπου να είναι θα έρθουν και τα εγγονάκια σου. Θα τα παίρνεις, θα πηγαίνετε στην Κρήτη,
πάει μπροστά. Αλήθεια, Δήμητρα, σε ποιο μέρος της Κρήτης είναι εκείνο το χτήμα που άφησε στο Γιώργο και την Νίκη? Τι πράγμα? Το δίνεις χτήμα και εμένα να αφήσεις στον δρόμο? Σε κρατάς τη βιοτεχνία. Τι χρεωμένη. Μα καλά με δουλεύεις τώρα. Σταματήστε πια αυτό το παζάρι, σας βαρέθηκα. Εσύ να σκάσεις. Βολεύτηκες μια χαρά, μιλάς κι εγώ πάνω. Πάρ' τα όλα. Τέτοιος ήσουν πάντα. Δεν σου είπα να μην μιλήσεις. Το χτύπα πρέπει να φερθεί στο όνομά σου τώρα. Μην βλέπεις τον τέκη. Είναι το που σας τα πάει όλα. Τώρα. Δεν βλέπεις τι περνάνε. Τροφή ρε παιδιά. Δεν κάνει να χαλάμε τις καρδιές μας τέτοια μέρα. Η βιοτεχνία θα σωθεί. Θα διαβεβαίωσε ο δικηγόρος. Καλά. Θα αναφέρω το γλυκό. Το τέλειο στο συμβόλαιο. Μπράβο σου. Και γρήγορη. Και από ό,τι βλέπω δίχως λάθη. Είδες φοβόσουνα. Μια χαρά τα πας. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί σου. Σας ευχαριστώ. Ναι. Έλα Τάκη, καλημέρα. Ναι. Τα στείλαμε χθες. Ναι. Μάλιστα. Τι να σου πω, βρε παιδί μου, λυπάμαι. Ναι, άντε, γεια. Ο γαμπρός σου ήτανε. Πήρε να μάθει αν στείλαμε τα χαρτιά στο Δημητρίου. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα με τη βιοτεχνία σας. Μας. Νίκη, είσαι καλά. Καλύστηκα. Πιες λίγο νερό. Είσαι καλύτερα? Ναι. Καλά είμαι. Θα έρθεις μέσα? Όχι. Καλύτερα πήγαινε μόνος και να μιλήσω με την μητέρα. Δεν νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλη στιγμή να πιάσουμε τη μαμά. Πρέπει όμως. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε έναν δρόμο. Αν δεν μπορεί να μας το γράψει, τουλάχιστον να το πουλήσει, να δούμε τι θα κάνουμε με το μαγαζί. Πώς θα παντρευτούμε? Λέλε μου, Θανούση. Το κτήμα είναι ό,τι έμεινε. Έλα. Πήρε ο γαμπρός σου σήμερα στο γραφείο. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα με την βιοτεχνία. Έτσι μου είπε ο δικηγόρος. Θα πρέπει να πουλήσω και μερικά πράγματα. Πρέπει να παραδώσουμε το σπίτι. Έτσι κι αλλιώς δεν μας χρειάζονται όλα αυτά εκεί που θα πάμε. Κορίτσι μου, τι έπαιξε. Τσαλίστηκα πάλι. Τι διάλογο πάθη. Να πάμε σε ένα γιατρό. Αν συνεχιστεί θα πάμε. Πιες λίγο νεράκι. Μαμά. Τι θα κάνουμε με το κτήμα? Ο Γιώργος το κουβένει. Ναι. Θα δω. Είναι το μόνο που μας απόβει. Μα που πάμε. Όλα θα πάνε καλά.
Θα σκοτήσει καμιά ώρα. Δεν έχω που κάνει το αφορέ σου. Έλα, αυτά είναι, καλό είναι. Εάν δεν με τριβώσει. Άστο, εντάξει. Όχι, να μην βγεις. Έλα. Για άλλο, άχρηστη. Καθάρισε εδώ τώρα. Να το πλύνεις και να το σιδερώσεις μόνο σου. Τι είπες, μωρή. Να τα μαλλιάψεις και να φύγεις αμέσως. Πούς. Να είσαι και ξένα εδώ μπροστά μου. Μαμά, πρέπει να πάρουμε το πολυθρόνο. Το πολυθρόνο θα μείνει εδώ. Η θητεία μου ως διευθυντής της ένδοξης βιοτεχνίας σας έλειψε. Από εδώ και πέρα κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου. Και με την Πάνα τι θα γίνει? Δεν μπορώ να τη ζήσω. Και έπρεπε να την κάνεις μαύρη στο ξύλο. Αρκετά χρόνια μου φάγατε. Βαρέθηκα. Έλα, Δήμητρα. Τι έγινε με το κτήμα? Πόσο? Πούλα το. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα, μου φαίνεται. Χανόμαστε. Εσύ ήταν ανάγκη να το φτάσει μέχρι εκεί με τον Γιώργο. Τι θέλεις δηλαδή? Να ζήσω με έναν άνθρωπο που με παίρνει με το ζόρι. Όταν του είπα ότι δεν έμεινε τίποτα, κοίταγε σαν χαμένος. Έχει δίκιο. Τον είδαμε και το δικό μου το γάμο. Λοιπόν, η Νίκη θα παντρευτεί τον Γιώργο και εσύ θα βρεις μια δουλειά και θα μείνεις με τον άνθρωπο σου. Δεν με βλέπεις εσύ. Δεν σε περίμενα. Με βρίσκεις αυτά τα χάλια. Έλα, πέρασε. Με συγχωρείς που ήρθα χωρίς να σε ειδοποιήσω, αλλά είναι επίγον. Κάτσε. Δεν σε πειράζει να κάτσουμε στην κουζίνα, ε? Βλέπεις, σήμερα θα γνωρίσω τα πεθερικά της κόρης μου και μαγειρεύω. Σε πού? Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Είσαι μάνα και θα με καταλάβεις. Είναι και ένα άγγιος.
Έγκυος. Τι μου λες. Θέλει να το ρίξει το παιδί. Πιστεύει πως ο Γιώργος δεν την αγαπάει. Ήταν όλα ανάποδα. Βλέπεις, τώρα που παντρεύεται η αδερφή του, τα έξοδα του Γιώργου διπλασιάζουν. Ναι, αλλά προηγείται ο γάμος του Γιώργου και της Νίκης. Τώρα ακόμα περισσότερο. Η μητέρα δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι τώρα προηγείται το κορίτσι μου. Είσαι μάνα και θα με καταλάβεις. Ενώ είσαι σαν μάνα και με καταλαβαίνεις. Εντάξει. Πες πώς παντρεύονται. Πες ότι κάνουν το παιδί. Πώς θα ζήσουν. Πού θα ζήσουν. Πούλησες και το κτήμα. Ήρθαν όλα να πω. Άσε να περάσει λίγος καιρός. Θα δούμε. Φεύγω. Θα σε αφήσω να κάνεις και τη δουλειά σου. Το καλό. Να δούμε πότε θα μου δώσει εκείνη τη συνταγή για τα πιταράκια. Είμαι. Και δεν θέλει να περάσει το μαγαζί. Περιμένω, παιδί. Θα πρέπει να το ξέρεις, δεν νομίζεις. Παιδί. Θα το ρίξω. Θα περιμένω να έρθουν έτσι τα πράγματα. Ούτε κι εγώ. Έχεις τίποτα άλλο να μου πεις. Όχι. Φτιάξα μια σουπίτη. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω μόνο να κοιμάμαι. Είναι από την άρρωστη. Προσπάθησε να βάλεις κάτι στο στόμα σου. Άσε με. Πώς πήγε? Έχει προβλήματα, αλλά είναι καλά. Εσύ τι έκανες? Μου ζήτησε διαζύγιο. Η μάνα αρρώστησε από την στεναχώρια της. Αυτά είναι λεπτά ζητήματα. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει εύκολα. Ναι, αλλά είσαστε γονείς και έχετε ευθύνη. Δεν μπορεί να τον αφήσετε να διαλύσει το γάμο του έτσι χωρίς λόγο. Ναι, όχι και χωρίς λόγο, συμπεθαρό, όχι και χωρίς λόγο. Εδώ του τάξατε τον ουρανό με τ' άστρα και τώρα μένει στο δρόμο το παιδί μου. Δηλαδή την παντρεύτηκε για τα λεφτά της. Όχι, βρε παιδάκι μου, αλλά... Να... Σαν άντρας αισθάνθηκε εξαπατημένος. Και έπρεπε να τη δείρει. Και να την πετάξει έξω από το σπίτι της με τον χειρότερο τρόπο. Ναι, ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία. Και στο κάτω-κάτω ήρθες εδώ για να μου βρεις το παιδί μου. Εμείς την αγαπάμε τη Βάνα. Αλλά γάμος με το ζόρι δεν γίνεται. Σώπασε η Αργύρη. Άκου να σου πω, σε πεθέρα. Για να φτάσει ο γιος μου να καταχαιρίσει τη θυγατέρα σου, κάτι θα του κάνει και εκείνη. Λυπάμαι. Νόμισα πως είμαστε οικογένεια. Και σπάει και βλέπτηκα. Ποια είναι, κυρία Δήμητρα? Πώς τέτοια ώρα εδώ, στο σπίτι μου? Αυτό το σπίτι είναι και της κόρης μου.
Το ότι υπάρχει εκεί μέσα το έχουμε φτιάξει εμείς. Καλά, καλά, ό,τι πεις εσύ. Βλέπω δεν έχασες καιρό. Δίνε του, κυρία Δήμητρα. Καληνύχτα. Γιατί τι θα γίνει. Αν δεν του δίνω θα με δίνεις όπως έδιρες την κόρη μου. Η κορούλα σου. Α, και πού είσαι, κυρία Δήμητρα. Αυτά τα πιταράκια, πώς τα λες. Άμα σου περάσει και ξανακάνεις, τι λέμε και εμένα πάρα σου. Καλά. Να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και να σε ετοιμάσω κάτι να φας.
Οι εγκληματολόγοι λένε ότι ο τρόπος που σκοτώνει ένας δολοφόνος μαρτυράει το χαρακτήρα του. Μια νοικοκυρά δεν μπορεί να σκοτώσει παρά νοικοκυρεμένα. Τα σπιτικό φαγητό. Αυτή που πληγώθηκε θανάσιμα από την αλήθεια σκοτώνει όπως έζησε. Με το ψέμα. Δεν ξέρω αν το φαγητό της φυλακής θα αρέσει στη Δήμητρα. Το εύχομαι γιατί θα το τρώει ως το τέλος της ζωής της. Καταδικάστηκε 3 φορές σε εισόδημα. Καληνύχτα σας.